Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φανταστείτε τι συναισθήματα θα νιώθατε εάν ξυπνούσατε ένα πρωί και όλα όσα γνωρίζατε καλύπτονταν από ένα σκοτάδι. Απόψε θα γνωρίσουμε τον Χρήστο Μισό, τον τυφλό τοξοβόλο, ο οποίος στα 35 του χρόνια ξύπνησε ένα πρωί τυφλός λόγω μιας σπάνιας ασθένειας. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 το πρωί και βρισκόμαστε στο χωριό Ορμίδια. Σε λίγο θα γνωρίσουμε τον Χρήστο, έναν πρωταθλητή τοξοβολίας και αγωνιστή της ζωής. Η διαφορά του από όλους εμάς είναι ότι ο Χρήστος έχασε την όρασή του στα 35 του χρόνια. Σήμερα βλέπει ξανά με αισιοδοξία την ζωή. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω και από κοντά. Χάρηκα, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεις να σε γνωρίσουμε και ως άνθρωπο, αλλά κυρίως και ως αγωνιστή της ίδιας της ζωής. Πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Ευχαριστώ. Γεννήθηκα στη Λάρνακα, κατάγομαι από το χωριό Ορμίδια. Εντάξει, είχα όμορφα παιδικά χρόνια. Ζούσα σε μια οικογένεια, ευτυχισμένη οικογένεια, με δύο γονείς, με αρχές, με αξίες, με πάρα πολύ αγάπη για τον αθλητισμό, πάρα πολύ αγάπη για την πατρίδα μας. Δυστυχώς, στην εφηβεία μου, αρρώστησε η μητέρα μου με καρκίνο στο χοντρό εντέρο, σε ηλικία 36 ετών. Ξεκίνησε ένας τεράστιος γολγοθάς για όλη την οικογένεια. Μέχρι που φτάσαμε σε ένα σημείο, στα 39 της χρόνια, να τη χάσουμε. Όταν ήμουν εγώ 19 χρόνων. Δεν το αποδέχτηκε ο πατέρας μου να χάσει τη γυναίκα του. Σε ηλικία 39 χρονών και ηλικία 43 χρονών ο πατέρας μου να χάσει τη γυναίκα του. Δεν το ξεπέρασε ποτέ. Εκεί που σχετικά ήμασταν μια ευκατάστατη οικογένεια, χάθηκαν όλα σε χειρίσεις, σε γιατρούς, σε όλα αυτά. Που φυσικά θα προτιμούσα και τότε και τώρα να χανόντουσαν όλα, να μην είχα ούτε σπίτι, να μην είχα τίποτα γύρω, αλλά να είχα τους γονείς μου. Ο πατέρας μου είχε πάθει, ξεκίνησε να παθαίνει σοβαρή μορφή κατάθλιψη. Κάπως ήταν στον κόσμο του. Δεν αντιλαμβανόταν εύκολα πολλά πράγματα. Όχι γιατί δεν ήθελε να τα αντιλαμβάνεται. Ήταν σαν να απέθαναν την ίδια μέρα. Σχετικά σε λίγα χρόνια, 7 με 8 χρόνια, είχα παντρευτεί. Κατάφερα μέσα σε λίγα χρόνια να κάνω ένα σπίτι με την πρώην γυναίκα. Να έχω 5 αυτοκίνητα, να είναι εξοφλημένα, να έχω μια συλλογή με κυνηγετικά όπλα, να έχω τους σκύλους μου, να έχω το γκαράζ που εποιάτιζα, να έχω έναν αυτοκίνητο ειδικά διαμορφωμένο για να κάνω ανακαινήσεις υδραυλικά, ηλεκτρικά, δηλαδή ήταν σαν μια αποθήκη κινητή. Στην πορεία πίεζα τον πατέρα μου γιατί ήθελα να ενεργοποιείται κάπως. Τον πίεζα να πάει δουλειά σε λεωφορεία που ήταν η δουλειά του, ήταν οδηγός λεωφορείου. Δεν ήθελε. Τελικά απέκτησε έναν ταξί μέσα στην Αγία Νάπα, το οποίο
το δούλευε ο ίδιος, το δούλευα και εγώ λίγες ώρες και ο άντρας της αδερφής μου. Με τούτον τον τρόπο προσπαθούσα να τον κρατήσω ψυχολογικά. Και ναι, τα κατάφερα για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που ξεκίνησε το πρόβλημα της απώλειας όρασης. Πότε εμφανίστηκε πρώτη φορά? Πρόβλημα της όρασης ξεκίνησα τον Αύγουστο του 2009. Είχε χτυπήσει ένα λεωφορείο το ταξί που οδηγούσε ο πατέρας του. Του χτύπησε και πήγε περίπου 200 μέτρα χτυπώντας τα κυγκλειδώματα και είχε μείνει μόνο η μαξιλάρα του οδηγού άθικτη στο αυτοκίνητο. Μετά το ατύχημα εκείνο ξεκίνησαν προβλήματα με τον αυχέναν του, με το σπόντιλο, με τα πόδια και μέσα σε λίγες μέρες τον πήρε πάρα πολλά χρόνια πίσω, ψυχολογικά, και ήμουν σε μια κατάσταση απόγνωσης. Εκεί ξεκίνησε να έχω τρομερούς πονοκεφαλούς, να χάνεται η όραση δευτερόλεπτα, δηλαδή να σκοτεινιάζουν τα πάντα μπροστά μου. Προσπαθούσα να το παλέψω με κάθε τρόπο και το Σεπτέμβριο του 9, ενώ μέσα σε λίγες μέρες έτρεξα, βρήκα αυτοκίνητο άλλων, ξαναέστησα το ταξί, έτρεχα τον πατέρα μου σε θεραπείες, φυσιοθεραπείες, όλα αυτά για να επανέρθει. Εκεί επέρασα μια τεράστια πίεση, στρες, άγχος. Σε ένα βράδυ όταν σχόλανε από το ξενοδοχείο, εκείνη η φάση που έχανε την όραση για δευτερόλεπτα, που μαύριζαν όλα, χάθηκε ο δρόμος από μπροστά μου, σταμάτησα μέσα στον δρόμο, πέρασε περίπου ένα πεντάλεπτο, ένας πολύ πολύ δυνατός πονοκέφαλος και από εκεί και πέρα ξεκίνησε σιγά σιγά να το νιώθω ότι έχανα όραση. Πήγα σε πάρα πολλούς γιατρούς και δεν καταλάβαινε κανένας αν συμβαίνει κάτι με τα μάτια ή αν κάτι προκαλούσε πρόβλημα στα μάτια. Μετά από 6 μήνες, δηλαδή Απρίλιο-Μάιο του 10, τυφλώθηκε το μάτι το αριστερό. Το 2011 άκουγα ένα βράδυ την τηλεόραση και άκουσα για έναν γιατρό στη Λευκοσία, όπου απευθύνθηκα στον γιατρό αυτόν, με το που αντίκρισε τα μάτια μου μετά από μια πολύ σύντομη εξέταση. Μου είπαν τι υποψιαζόταν, τι θα ήταν το πρόβλημα, πώς θα εξελισσόταν. Μου είπαν ότι στο σημείο που είχαν φτάσει τα οπτικά νεύρα δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε εύκολα όραση. Όμως ξεκινήσαμε μια θεραπεία με ενέσεις απευθείας στα μάτια. Δυστυχώς είχε προχωρήσει τόσο πολύ που δεν τα καταφέραμε. Η διάγνωση ποια ήταν? Η διάγνωση ήταν ότι πάσχω από το σύνδρομο αδαμαντιάδης Πέτσοτς, το οποίο είναι αυτοάνωσο.
ιολική τύφλωση πήλθαν τα Χριστούγεννα του 2014, ενώ έβλεπα σκιές με το μάτι το δεξί. Πήγα για ύπνο τα Χριστούγεννα του 2014, ξύπνησα το πρωί και ήταν ένα φόντο μαύρο. Η ολική τύφλωση κάπως ήταν λύτρωση, γιατί ξεκίνησε το πρόβλημα το 9, είχα χάσει το αριστερό μάτι, όμως ξεκίνησε μετά το σύνδρομο της κουκουβάγιας, το οποίο δεν μπορούσα να δω τη μέρα και έβλεπα τη νύχτα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα και κοιμόμουν την ημέρα. Αυτό ήταν πολύ βασανιστικό. Πάρα πολύ βασανιστικό. Είχε αντιστραφεί το βιολογικό ρόλο της ίδιας της ζωής σου. Ναι. Και το πιο σημαντικό, πώς μπορεί να πείσεις τους γύρω σου και την τοπική κοινωνία, να το πούμε, ότι τη μέρα δεν βλέπεις, αλλά τη νύχτα βλέπεις. Δεν, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κατανοήσει κανένας. Αν δεν το ζήσεις, δεν το κατανοάς. Ναι, και αντιλαμβάνομαι είχες και το άγχος σε εισαγωγικά να πείσεις για το πρόβλημα που αντιμετώπιζες. Το έβλεπαν ναι, πολύ περίεργα. Το έβλεπαν όχι πολύ περίεργα. Ήταν σχεδόν απίστευτο και ο κόσμος. Εσύ να τραβάς το δικό σου Γολγοθά, να τυφλώνεσαι, να χάνεσαι και ο κόσμος να λέει είναι εντάξει ο άνθρωπος αυτός. Σε να τα ακούω γύρω μου, κοντά μου. Ακόμη και η πρώτη γυναίκα μου να την παίρνω μαζί μου, να πηγαίνουμε μαζί στο γιατρό, να της το εξηγά ο γιατρός ότι είναι εντελώς φυσιολογικό αυτό που ζω και να μην το πιστεύει. Πώς μπορούσε να το πιστέψει? Πώς μπορείς να ζεις μέσα σε ένα σπίτι και να βλέπεις έναν άνθρωπο να ξυπνά να ξημερώνει η μέρα και να σου λέει δεν βλέπω. Να νυχτώνει και να σου λέει βλέπω. Ήταν πάρα πολλά δύσκολο. Και τα 5 χρόνια, γιατί όλη νύχτα δεν ήξερα τι να κάνω για να γεμίσω τη ζωή μου. Γιατί η ζωή μου πλέον ήταν νύχτα. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να πίνω 2 μπουκάλια ουίσκι κάθε βράδυ. Είχε εγκλονιστεί τόσο πολλά ο γάμος μου που φτάσαμε σε διαζύγιο. Με αντιμετώπιζαν όλοι ως αλκοολικών, ως ψυχικά ασθενή. Και ναι, ο αλκοολισμός καταλήγει να σε κάνει ψυχικά ασθενή. Το Χρήστον τον εγνώρισα περίπου πριν 3 χρόνια. Που από τότε μας συνδέει μια πάρα πολύ καλή σχέση και γενικά στενή φιλία μεταξύ μας. Ο Χρήστος είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχει όραση καθόλου, αλλά έχει απίστευτη θέληση και αγάπη για τη ζωή. Η τακτική του Χρήστου είναι να βλέπει τη ζωή αισιόδοξα, να προσπαθεί συνεχώς. Επιπρόσθετα να πω ότι ο Χρήστος απαιτεί που τον οποιοδήποτε και πόσο μάλλον εμάς τα άτομα που είμαστε οι πιο κοντινοί του να τον βλέπουμε σαν ένα φυσιολογικό άτομο και όχι έναν τυφλόν. Δηλαδή να έρθω να πάρω τον Χρήστο από σπίτι του, να τον πάρω σε μια καφετέρια ή να έρθω να πάρω το σπίτι ένα παιδό, να τον πάρω στο σπίτι μου. Αν έχει άτομα στο γύρο τον οποίο βλέπουν τον Χρήστο και νιώθουν άβολα, νιώθουν αμηχανία, αυτό τον απογοητεύει πάρα πολλά. Ο Χρήστος ζει σε ένα σπίτι μόνος του. 2 γυναίκες φροντίστριες είναι φύλακες άγγελοί του. Παρά το γεγονός ότι κόπηκε η κάλυψη του κόστους της φροντίδας, αυτές πηγαίνουν οικειοθελώς και αμεστοί για να τον βοηθήσουν. Εγνώρισα τον κάπου έχει 2 χρόνια με φροντίστρια. Πράγματι ο Χρήστος θέλει φροντίδα να τον βοηθήσουν. Είναι ένα παιδί μόνο του. Δεν μπορεί να πλύνει, δεν μπορεί να σιδερώσει, δεν μπορεί να μαγειρέψει. Ναι. Θέλει βοήθεια. Ναι. Καθημερινή βάσεως.
Ποιες είναι οι ανάγκες του καθημερινά? Το πλήμα του, το μαγείρεμα του, το σπίτι, η καθαριότητα. Ναι. Και είναι μόνος του στη ζωή. Ο χαρακτήρας του λίγο από την γνωριμία. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Εγνώρισα πάρα πολύ κόσμο, επειδή έχει 24 χρόνια που είμαι φροντίστρια. Είναι ευγενικός, σέβεται μας. Ναι. Τα μήμα να νιώθουμε να έρθουμε σπίτι του, να το βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Εσείς τώρα έρχεστε εδώ αφιλοκερδός. Ναι, μίλησα με τον... Είμαι σε έναν... Δουλεύω στο Σκιορμίδιας. Έχει κάποια προβλήματα το Σκιορμίδιας αυτή τη στιγμή. Όμως, σαν μάστρος, έτσι, βοηθά τον Τάκη. Έχει 2 μήνες, εμπληρώνεται η δουλειά μας. Αλλά εσείς έρχεστε εδώ. Τι έγινε που σας οθεί στο να έρχεστε παρά το γεγονός ότι... Θέλουμε να το βοηθήσουμε. Και ό,τι χρειάζεται, έχει ανάγκη. Πάμε σε πολλά σπίτια, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Ο Τάκης χρειάζεται φροντίδα. Εν άντρας, είναι και γυναίκα που μπορεί να πλύνει, να καθαρίσει, να... Χρειάζεται. Και έχει και μεγάλο πρόβλημα. Τι σας λέει έτσι που συνομιλείτε μαζί του? Έχει ανησυχίες, προβλήματα, σκέψεις? Σίγουρα έχει, ναι. Ναι. Και αν έτσι είναι να που τον απασχολούν με τη δική σου σκοπιά. Που δική μου γνώμη, σαν έναν κοπέλι 40 χρονών, έχει τόσα όνειρα να κάνει. Μπορεί ο Τάκης να έχει την οικογένεια του, αν μην μας είχε ανάγκη εμάς. Να μπορεί όπου θέλει να πάει μόνος του, με το δικό του αυτοκίνητο. Σε στεναχωρεί έτσι λίγο η κατάσταση? Συμπαθώ τον Τάκη σαν άνθρωπο. Είμαι αρκετά μεγάλη γυναίκα. Έχω παιδιά παντρεμένα. Συμπαθώ τον σαν Τάκη. Γιατί είναι καλός άνθρωπος. Ο Χρήστος είναι ένα παιδί αξιοαγάπητο για την κοινότητα ολοκλήρη. Όλοι τον αγαπάμε, όλοι τον συμπαθάμε. Και μετά το πρόβλημα το οποίο υπήρχε, ας πούμε, της ολικής τύφλωσης προς τον Χρήστο, είναι συμπαθέστατος για όλη την κοινότητα. Και ό,τι μπορεί η κοινότητα προς τον Χρήστο προσφέρει. Χριστούγεννα του 14 ξύπνησα το πρωί, είχα κάνει περίπου 8-9 ώρες να σηκωθώ από το κρεβάτι, να πάρω την απόφαση να πατήσω τα πόδια μου κάτω, να πάω στο αποχωρητήριο. Πέρασαν 3 μέρες και δεν βγήκα από το σπίτι. Ήρθε ο συγκεκριμένος φίλος, του είπα τι συνέβη. Και από εκεί ξεκίνησε καθημερινά να έρχεται να με ψάχνει. Για τους πρώτους 2 με 3 μήνες ψυχολογικά ήμουν πάρα πολύ λαχάκια. Κατάλαβα σε μια φάση ότι κατευθύνομαι προς την κατάθλιψη. Και όταν το είπα στο φίλον αυτό ότι καταλαβαίνω αυτό μου ότι πάω για κατάθλιψη, μου είπε: δεν θα το αφήκουμε έτσι. Και έτσι ήρθε το επόμενο πρωί, πήγαμε στη σχολή τυφλών. Εκεί γνώρισα μια καθηγήτρια. Από την πρώτη μέρα που τη γνώρισα την γυναίκα εκείνη, ξεκίνησε να με στηρίζει ψυχολογικά. Όταν φύγαμε από τη σχολή, πήγαμε στο φίλο των ψυχίατρων, μπήκα στο γραφείο του, χάρηκε που με είδε μετά από χρόνια. Γιατί όλα τα χρόνια που το ζούσα αυτόν τα 5 χρόνια δεν μπορούσα να παίρνω τον πατέρα μου στο γιατρό για να βρεθόμαστε με τον γιατρό. Σου του λέω: ρε γιατρέ, πάω για κατάθλιψη.
δεν είμαι καλά. Και μου λέει, δεν έχεις τίποτα. Κάτσε ξανατεκιώσω για να φύγουμε. Και έτσι... μέσα σε έναν εξάμηνο από την ολική... από την νύχτα που ήρθε η ολική τύφλωση, ξύπνησα έναν πρωί και είπα, αυτοί οι δύο άνθρωποι και ο φίλος μου για να με στηρίζουν τόσο, για να επιμένουν τόσο, επιστήμονες άνθρωποι, σημαίνει ότι πρέπει να ξαναξεκινήσω τη ζωή μου από την αρχή σε ολικά. Πρέπει να ξανασταθώ στα πόδια μου. Και ναι, πιστεύω ότι τίποτα είναι ένα κατορθώτο. Όλα εμείς τα δημιουργούμε και όλα για ένα λόγο και για ένα σκοπό γίνονται. Για σένα ποιος ήταν ο σκοπός, πιστεύεις? Ο σκοπός ήταν και είναι να ζήσω αυτόν τον θείο δώρο που είναι η ζωή. Και είναι θείο δώρο για όλους μας. Σε ό,τι βρούμε μπροστά μας, εμείς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ο καθένας με τους δικούς του τρόπους. Χριστό. Ναι. Είμαστε κονή του σπιτιού σου. Ναι. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε μια πολλά όμορφη θεά. Εσύ τι θυμάσαι έτσι όταν ήσουν σε θέση να βλέπεις από εδώ? Θυμάσαι το χώρο που είναι μπροστά μας? Θυμάμαι το περιβόλι κάτω, το βουνό απέναντι. Έναν υπέροχο τοπίο. Είναι όντως, το βλέπουμε και εμείς. Πώς νιώθεις έτσι που λόγω της ασθένεια, ρε παιδί μου, έχασες την όμορφη την εικόνα μου μπροστά σου? Έχω την ούτως ή άλλως μέσα στο μυαλό μου. Είναι... φαντάζομαι τι. Απλά... ναι. Άλλαξε πάρα πολλά, νομίζω. Ναι. Από τότε. Τι φρούτα έκαμε το περβολή? Λεμονιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές. Τυφλός πια ο Χρήστος αρχίζει να μαζεύει τα κομμάτια του και να φλερτάρει με την τοξοβολία. Ένα άθλημα το οποίο είναι συνυφασμένο με την όραση. Ή μήπως όχι? Η τοξοβολία ήρθε το Σεπτέμβριο του 2014. Όταν η σχολή τυφλών ξεκίνησε και έντάξε το μάθημα, έντάξε την τοξοβολία ως μάθημα. Δεν είχα πιάσει ποτέ στη ζωή μου τόξο πριν που έβλεπα. Και από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα το μάθημα, είχα πορωθεί με το τόξο, ενώ έπρεπε να κάνω μία ώρα, 45 λεπτά δηλαδή, το μάθημα, εγώ έκανα 2-45 λεπτά, 3-45 λεπτά. Η τότε διευθύντρια της σχολής τυφλών έβλεπε το τι γινόταν μαζί μου και αποφάσισε να μου χρεώσει έναν εκπαιδευτικό τόξο για να μπορέσω να ξεκινήσω μια αγωνιστική πορεία. Έκανα χαρά όπως ένα μωρό που του, που του δίνεις καραμέλα. Έτσι ξεκίνησε. Ποιες διακρίσεις έχεις μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής όσοι αγώνες έχουν γίνει στην Κύπρο που είχα δικαίωμα συμμετοχής, είτε με άλλα άτομα με οπτική αναπηρία, είτε χωρίς, έχω πάρει πάντα την πρώτη θέση. Με την βοήθεια του Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού μου, την βοήθεια πολλών εταιριών, φίλων, που προσωπικές πρωτοβουλίες, κατάφερα να πάω για πρώτη φορά σε
πανευρωπαϊκών αγώνων, ο οποίος διεξάγεται στο Πίλστεν της Τσεχίας. Και να διακριθώ αποκτώντας τη δεύτερη θέση. Πώς ένιωσα. Τρομερή υπερηφάνεια και τρομερή ικανοποίηση στο ότι είναι στην νέα μου ζωή, στις νέες μου συνήθειες, ως τυφλός, ναι, μέσα σε 4 χρόνια φτάσα να είμαι σε μια πόλη, μια χώρα με εκατομμύρια πληθυσμών και ναι, να με αντικρίζει ο κόσμος όλος. Να είμαι μέσα σε όλον τον κόσμο άγνωστο και να με αντιμετωπίζουν με υπερηφάνεια, με αγάπη. Και κατάφερα στο βάθρο των τελικών, όταν μπήκαν οι σημαίες των χωρών, να είναι η κυπριακή σημαία πιο ψηλά από την τουρκική. Γιατί αγαπώ πάρα πολλά την πατρίδα μου, πάρα πολλά τον τόπο μου. Όταν μου είπε ο προπονητής μου ότι είχα καταφέρει τούτο το πράγμα, η σημαία η κυπριακή να είναι πιο πάνω από την τουρκική, ακόμα το νιώθω και συγκινούμε. Λόγω της μεγάλης του αγάπης για την τοξοβολία που αποτελεί το φως στην ζωή του, ο Χρήστος έφτιαξε στο σπίτι του ολόκληρο προπονητήριο. Τον γνώρισα, νομίζω ήταν 2-3 μέρες πριν να φύγει για το ταξίδι του στη Τσεχία, όπου είχε λάβει μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παρατοξοβολίας. Και είχαμε μιλήσει αμέσως όταν είχε γυρίσει στην Κύπρο και μου είχε προτείνει να λάβω μέρος στην ομάδα του την προπονητική με την ιδιότητα του σύμβουλου προπονήσεων. Ναι, και δέχτηκες αμέσως, φαντάζομαι. Δέχτηκα αμέσως, ναι, κατόπιν συζήτησης με τον ίδιο και με τον προπονητή του, τον Ανδρέα Νουφρίου, ώστε να μπουν η συνεργασία μας να μπει σε ένα σωστό πλαίσιο. Ναι. Πέραν του αθλητικού κομματιού, υπήρξε κάτι άλλο το οποίο σε οδήγησε στο να βρεθείς δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο? Καταρχάς, θέλω να πω ότι ο Χρήστος είναι από τους ανθρώπους που μιλώντας μαζί του για 5-10 λεπτά, νιώθεις ότι τον γνωρίζεις για χρόνια. Ο Χρήστος γνώρισα τον πριν 4 χρόνια, στους πρώτους αγώνες εδώ στο Μακάριο. Και έτσι γίνηκαμε παραπάνω από φίλοι, αδέρφια, τώρα να σου πω. Είμαστε μαχητές όλοι για τον Χριστό αυτή τη στιγμή, για να πετύχει ο στόχος του. Ένας απίστευτος άνθρωπος, μαχητής ζωής, ο οποίος πρέπει να είναι και παράδειγμα για όλους μας. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να είναι παράδειγμα? Γιατί πέραν του τι του συνέβηκε, πέραν της ιδιαιτερότητας του, πάβει ποτέ να προσπαθάει να παλεύει για τους στόχους του, δεν παρατείται με τίποτε. Ό,τι και να έρθει στη ζωή του, να το αρπάξει. Ναι. Εσύ που είσαι ένα άτομο που ασχολείται με την τοξοβολία, πόσο δύσκολο είναι για έναν άτομο το οποίο αντιμετωπίζει ολική απώλεια όρασης να ασκεί το συγκεκριμένο άθλημα? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας.
Για μένα θεωρώ ότι ο Χρήστος θαύμα το ότι μπορεί να ρίχνει, να χειρίζεται, μόνο και μόνο που χειρίζεται το τόξο. Πόσο μάλλον να ρίχνει και να βρίσκει τους στόχους, να πετυχαίνει τους στόχους. Είναι πάρα πολλά δύσκολα. Όταν πήρε το Αργυρό Μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς, ναι. Τον εγνωρίζες? Ναι. Το περίμενες ή ήταν έκπληξη? Και τα δύο, γιατί δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολλές ώρες προπονήσεις. Εντάξει, σίγουρα ενθουσιαστήκαμε όλοι πάρα πολλά. Για μας ήταν πολλά μεγάλο το γεγονός ότι κατάφερε να φέρει ένα μετάλλιο στην Κύπρο, αλλά και για τον ίδιο. Ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας μαχητής της ζωής. Του αρέσει πάρα πολύ το που κάνει. Δυσκολεύτηκε πολύ να το κάνει στην αρχή. Εξέφυγε από το πρόβλημα που είχε, το πραγματικό. Ο Χρήστος ο Μισός είναι ένας αθλητής ΑΜΕΑ. Η ομοσπονδία μας έχει τους αθλητές του ΑΜΕΑ. Ποιος κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Έχει ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά τα 35, από ό,τι ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι. Είναι χρόνια στο άθλημα εδώ, ασχολείται. Και θεωρώ ότι το αγαπά και κάνει μια τεράστια προσπάθεια για να μπει και ο ίδιος και να βοηθήσει και τους υπόλοιπους αθλητές που βρίσκονται σε ίδια κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι ο Χρήστος έχει τόσο πολύ πείσμα και τόσο πολύ όρεξη που καταφέρνει να βρίσκει το στόχο με κλειστά μάτια, και είναι το μαγικό για τον ίδιο τον Χρήστο. Ο στόχος του Χρήστου και ο σκοπός του είναι να γράψει ιστορία στο συγκεκριμένο άθλημα, που κάτι νομίζω έχει επιτύχει μόνο και μόνο που έφερε έναν αργυρό μετάλλιο στον τόπο μας σε παραολυμπιακούς αγώνες, κάτι το οποίο είναι μοναδικός. Ναι. Πώς τα καταφέρνει? Δεν έχει όραση, βρίσκει στόχο. Φοβερό το πράγμα, δηλαδή δεν μπορεί να το συλλάβει κάποιος εύκολα. Ναι, είναι πάρα πολλά φοβερό, είναι κάτι πολλά ξεχωριστό. Και εμένα στην αρχή το οποίο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ήταν, έχει απίστευτη συγκέντρωση, δηλαδή στη βολή του που να ρίξει, έχει δημιουργήσει από μόνος του το στάντ, αλλά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και πολλά άλλα που μπορεί οποιοςδήποτε να έχει διάφορα αναπάντητα ερωτήματα. Δηλαδή, γνωρίζοντας τον Χρήστο κάποιος, τούτο με το εντοξοβολία είναι το τελευταίο που μπορεί να το ρωτήσει κάποιος. Δηλαδή, απλά καθημερινά, δηλαδή, πώς αυτό συντηρείσαι, τι προβλήματα αντιμετωπίζεις, πώς απαντάς στα τηλέφωνα, πώς κάνεις αυτό, πώς κάνεις εκείνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πιο απλά, τα οποία για τον κόσμο είναι περίεργα. Μετά όταν ακούσουν ότι είναι και πρωταθλητής στην τοξεβολία, εκεί πιάνει τους σοκ. Πραγματικά το άθλημα που επέλεξε έδωσε την ψυχή του, το είναι του, και ήταν μια διέξοδος η οποία του έδωσε ένασμα για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του μετά το πρόβλημα της υγείας του που του επήλθε. Έδωσε ολόκληρη τη ζωή του για τον το άθλημα. Και πιστεύω ότι ο Θεός βοήθησε τον να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του με αυτό το άθλημα που επέλεξε. Και προπαντός τιμή για ολόκληρη την Κύπρο που μας επρόσφερε ο Χρήστος, και ιδιαίτερα της κοινότητας μας της Ορμίδιας που έφερε το αργυρό μετάλλιο τοξοβολίας τυφλών το δευτερείο από ολόκληρη την Ευρώπη, από 27 χώρες. Βρισκόμαστε στις ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις τοξοβολίας εδώ στην Λευκωσία και συγκεκριμένα παρά το Μακάριο στάδιο. Είναι ο χώρος όπου ο Χρήστος προπονείται σχεδόν καθημερινά. Για να φτάσει από την Ορμίδια μέχρι εδώ, για τον ίδιο αποτελεί έναν γολγοθά. Το να μεταβαίνω 3-4 φορές την εβδομάδα στο γήπεδο για την προετοιμασία είναι ένας γολγοθάς. Πρέπει να ξεκινήσω, να βρω κάποιον που το σπίτι που μένω, να με πάρει στο διπλανό χωριό που υπάρχει στάσεις λεωφορείου, να πάρω το λεωφορείο, να με πάρει στη Λευκωσία, να με πάρει ο προπονητής από τη στάση στη Λευκωσία, να καταλήξουμε στο γήπεδο. Και μετά που 4-5 ώρες δουλειά, το μήνυμο, να ξανακάμω αυτήν τη διαδικασία να έρθω πίσω. Δηλαδή,
κάπου, πάω κουρασμένο στο γήπεδο και επιστρέφω μισοπεθαμένος περίπου, που την ταλαιπωρία της διαδρομής. Συμπαραστάτη σε αυτό τον Γολγοθά του Χρήστου ο προπονητής του Ανδρέας Ονουφρίου, ο οποίος πλέον αποτελεί και έναν από τους καλύτερους του φίλους. Γιατί αν παίζεις ίσα, έπαιζα προς τα κάτω στην ουσία. Έπαιζες προς τα κάτω, ναι. Και επειδή είσαι ψηλός... Ναι, ήταν λίγο χαμηλώνος ο τρίποδας της ψάθας. Όχι πολλά, 5-6 πόντους. Αλλά... έκαναν γκρουπ συνέχεια, αλλά ήταν... 8 και 7 ήταν γκρουπ μου συνέχεια. Αν πας στη γραμμή του 8 με το 7. Ωραία, θέλεις πιτουά. Θέλω πιτουά, μπανανέ, γιόπιτα. Μπανανέ, γιόπιτα, και καφέ. Καφέ είναι γαλατάκι. Πάμε ότι ο καφές κάνει... Γαλατάκι, σοκολάτα. Άντε, μπράβο. Άντε, σω. Λέπτω να τραβήσω το χειροφρένο. Παίρνεις και μια μπουκαλίτσα νερό, σε παρακαλώ. Μια μπουκάλα, ξανά βιντεοφόρο. Ένα βιντεοφόρο. Άντε, μπράβο. Ναι, γεια σας. Μια μπουκάλα νερό, ενώ μια μπουκαλίτσα νερό, μια μπανανέ. Ευχαριστώ. Μια άλλη μπουκαλίτσα νερό, και είναι για τον προπονητή σου. Το όμορφο προπονητή σου φυσικά. Ναι. Ένα γαλατάκι σοκολάτας. Να μπει και μέσα να βρούμε. Το πιο όμορφο να φιλητήρ. Κλέτσε θέλες. Έλα ρε, ανοίξω μόνο γαλατούι μου να μου πεις κλέτσε θέλα. Είσαι στο πιο όμορφο προπονητήρ ρε. Έλα. Είναι όμορφο προπονητή. Άρα, να σε δάμε στο διάρκειο, νους τρόπο. Και πράγματα παίζεις. Ή ένας είσαι καθρέφτες εσύ σου ή κάτι επάθαν τα ματάκια σου. Όχι, όχι, κανένα μπουάθηκε. Άρχεψε να λαλείς ότι είσαι πιο όμορφος που να φιλητήσεις σου. Ξεκίνησες να λαλείς πελάρες παρέα σου. Το ποτό μου είπε και θεψε στη νύχτα, επίραξες σε. Ένα σφινάκι να πείραξε με. Δεν πείραξε, ναι, για να δείξω ότι είσαι πιο όμορφο που λέω μου, πείραξε. Να κόψει τα πολλά παιχνίδια μα στο Ιντερνετ, μα στο κομπιούτερ. Εμένα χωνέσαι, α έχει ζωή, έτσι θα έχω κομπιούτερ σε λίγο τρόπο. Έχω βάρκα. Να με ποταμό που ρέξαμε. Έχω βάρκα. Άρα δεν φτιάμε. Αδερφέ, βάλαμε στο γιο στο πακ. Βεβαίως. Αρκετά χαρούμενος που τον εγνώρισα και κάναμε κάποια σπουδαία πράγματα μαζί. Όπως, για παράδειγμα? Που πήγαμε στο Pilsner της Τσεχίας και πήραμε τη δεύτερη θέση. Ναι. Πώς εβιώσες έτσι όλη τη συναναστροφή σου με τον Χριστό? Συναναστροφή μου με τον Χριστό γνωρίσαμε πριν 4 χρόνια, το Χριστό, στη σχολή τυφλών. Από τότε ξεκινήσαμε να μούμε αρκετή παρέα και ξεδεθήκαμε γενικώς ως ανθρώποι. Έμπαιρνα μέρα που να μην μιλήσουμε. Δηλαδή είναι και ένας φίλος για σένα. Και ένας φίλος, βέβαια, βέβαια. Ένας φίλος, με συμβουλεύει, το συμβουλεύω. Πλέον είναι σαν αδερφός. Κάνετε και τις πλάκες σας από τη δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Η πλάκα είναι το παν για να χρειάζεται να υπάρχει ένα χαλαρό κλίμα στην προπόνηση ώστε να νιώθει και ο αθλητής άνετα, να νιώθει και ο προπονητής άνετα.
χαρακτήρα, πώς θα δούμε περιγραφές. Σαν χαρακτήρα, τίμιος άνθρωπος, κρατά τους λόγους του, τις υποσχέσεις του. Ο Χρήστος είναι ένας ευχάριστος χαρακτήρας, ένας ευχάριστος άνθρωπος να είσαι μαζί του και αξιοπρεπής. Όσοι είναι η καθημερινή προσπάθεια που κάνει ο Χρήστος, άλλη τόση είναι η απογοήτευσή του για το κράτος, το οποίο όπως καταγγέλει δεν τον στηρίζει. Το θέμα διακίνησης στην Κύπρο για τα άτομα με αναπηρίες είναι τεράστιο. Δεν υπάρχουν ούτε οι υποδομές, ούτε τα κατάλληλα, οι κατάλληλες διαδρομές, ο κατάλληλος τρόπος. Νιώθεις δηλαδή αδικία αν σου διαφορά τη στήριξη. Ναι, αλλά ακόμα και αν υπήρχε ο τρόπος να μπω στην νομοθεσία εκείνη, πάλι το ποσό είναι μηδαμινών. Μιλούμε για 102 ευρώ μήνα, που 102 ευρώ σήμερα για να γεμίσεις έναν αυτοκίνητο πεζίναν ή πετρελαιόν, δύο φορές το γεμίζεις. Οπότε δεν αρκεί για ένα μήνα. Τόσο μάλλον να μην βλέπεις, να έχεις μια τέτοια αναπηρία, να πρέπει όπου πάεις να πληρώσεις για να πάεις. Οπότε τι, πώς, δεν γίνεται οι συντάξεις μου σε τα επιδόματα μου να με αρκούν μέχρι τις 10-15 του μήνα για να κάνω αυτό που κάνω. Να κάνω τσινό που αγαπώ, αλλά συνάμα να κάνω και περήφανη τη χώρα μου, το κράτος μου και να μην αναγνωρίζεται ουσιαστικά. Αγάπησα τόσο πολλά το πράγμα, με κάνει να νιώθω ότι είμαι άνθρωπος και ναι, δεν με ενδιαφέρει να τα δίνω όλα για αυτό το πράγμα, γιατί από τα παιδικά μου χρόνια έχω μία φιλοσοφία ενός άνθρωπος. Να ζω με τα λεφτά και όχι για τα λεφτά. Όμως καταλήγω ότι οι νομοθεσίες του κράτους μας λειτουργούν για τα λεφτά και όχι για τους ανθρώπους. Σε όλες τις υπηρεσίες όλοι είναι πρόθυμοι να με βοηθήσουν. Μα όλοι. Δεν συνάντησα κανέναν άνθρωπο στις υπηρεσίες που να μην είναι πρόθυμος να με βοηθήσει. Όμως όλους είναι δεμένα τα χέρια τους βάσει νόμου. Τι πρέπει να αλλάξει στην νομοθεσία? Στην νομοθεσία είναι πάρα πολλά. Μιλάμε τις νομοθεσίες για τα άτομα με αναπηρίες. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να αλλάξουν. Δεν γίνεται να μου λέει, να λέει ότι στηρίζω το άτομο με οπτική αναπηρία και λέω ότι είναι δικαιούται συνοδών. Και του δίνω μια ταυτότητα που λέει ότι δικαιούται να μπει στα θέατρα και παντού, free και ο συνοδός. Ναι, το συνοδό ποιος τον πληρώνει για να υπάρχει να βοηθά τον άνθρωπο? Ποιος, πώς θα πληρώνει? Έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ότι σήμερα στην Κύπρο κάπως αυτό το κράτος με αυτές τις νομοθεσίες θέλει να απαλλαχτεί τα άτομα με αναπηρίες. Κάπως είναι βάρος τα άτομα με αναπηρίες. Όταν οι νομοθεσίες δεν σέβονται ότι και οι ανθρώποι με αναπηρίες είναι ανθρώποι και μπορούν να προσφέρουν στο κράτος, στον τόπο που διαμένουν. Ένας τυφλός είναι ελεύθερος φυλακισμένος. Και μια και είναι γιορτινές μέρες, εφόσον ταλαιπωρούμε τούτα τα 4 χρόνια και 4 μήνες μετά από μια ιστορική επιτυχία και ιστορική συμμετοχή που ανέδειξε
το κράτος αυτόν μέσω μου εμένα να ανέδειξα το ότι ναι υπάρχουμε, μπορεί να είμαστε μικρός λαός, μικρός τόπος, αλλά ναι είμαστε τζαμί. Τούτες τις μέρες, κάθε χρόνο πάντα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει προεδρικές χάρες στους φυλακισμένους. Εγώ επειδή έχω φτάσει να νιώθω ότι ως ανάπηρος είμαι βάρος σε αυτόν τον κράτος, βάσει νομοθεσιών είμαι βάρος, θέλω να κάνω και σε μένα μια προεδρική χάρη. Εάν είμαι βάρος και δεν μου δίνουν σημασία, εάν είμαι βάρος και δεν μου δίνει στήριγμα, εάν είμαι βάρος και δεν το αντιμετωπίζουν με τον τρόπο που πρέπει για να ακολουθήσουν τσάλλε άτομα με αναπηρίες να κάνουν κάτι που να προσφέρει στην κοινωνία μας και στο κράτος μας, εάν όλα αυτά είναι βάρος, τότε να μου εκδώσει και εμένα ένα διάταγμα ευθανασίας ως δώρο για να με βγάλει από τη φυλακή που με κρατούν οι νομοθεσίες. Γιατί ζω μια φυλακή με την οπτική αναπηρία, είμαι ελεύθερος φυλακισμένος και είμαι και ελεύθερος φυλακισμένος λόγω των νομοθεσιών. Το νιώθεις πραγματικά αυτό που μου είπες τώρα, γιατί... Ναι, το νιώθω πραγματικά. Πολλά σκληρό. Ναι, είναι πολλά σκληρό γιατί είναι πολύ... Για τον πολύ, εαυτό πολύ... σου, Χριστό. Ναι, αλλά είναι πολύ πολύ σκληρές οι νομοθεσίες το να, με... να σκοτώνουν τον οποιοδήποτε ανάπηρο μέρα με τη μέρα, καθυλώνοντας τον μέσα σε έναν ίδρυμα ή μέσα σε ένα σπίτι, ναι, ας δώσει ένα διάταγμα ευθανασίας για να ξυπνήσει η κοινωνία. Γιατί 4 μήνες μετά την επιτυχία στο Πίλσεν της Τσεχίας, προσπαθώ να επικοινωνήσω με το Προεδρικό, να βρω κάπου κάποια βοήθεια, να βρω από κάπου στήριξη και δεν βρίσκω ανταπόκριση. Όπου πάω, είτε αυτά είναι κόμματα, είτε είναι βουλή, είτε είναι όπου πάω, όλοι με ενθουσιασμό, με αγάπη, με πλακέτες, αναμνηστικές και βιτεάκια και ενθουσιασμοί και αυτά, δεν επιβιώνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι με τις πράξεις που επιβιώνει. Έχει υποχρέωση το κράτος να εσκύψει με οποιοδήποτε τρόπο να τον βοηθήσει. Και να θεσμοθετήσει κάποιους νόμους που να μπορεί όχι μόνο τον Χρήστον, γιατί το παιδί του τούτο καμνητούν τις τεράστιες προσπάθειες, αλλά και τους υπόλοιπους να τους δει με διαφορετικό τρόπο και να δει τα προβλήματα του καθενός και τις ανάγκες ανάλογα να βοηθά. Μπορεί κάποιος να διαρωτηθεί γιατί μένω στην Ορμίδια και μένω στη Λευκωσία που είναι κοντά το γήπεδο που, για 2 πολύ σημαντικούς λόγους. Το ότι είναι οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας που με στήριξαν και στηρίζουμε, το Κοινοτικό Συμβούλιο που είναι... Μπαίνω μέσα σαν να είμαι παιδί όλων. Αγαπούμε σαν παιδί και ειδικά ο κοινοτάρχης μας με αγαπά σαν παιδί του. Και το άλλο είναι ότι είναι ο τόπος που γεννήθηκα, που μεγάλωσα και δεν το κάνει η ψυχή μου να αφήσω τον τόπο μου που μεγάλωσα. Κάτι θα μου λείπει άμα
λείψω από την ορμή. Τόσο αφορά την αυτοσυντήρηση μου, σου είπα πριν ότι ξύπνησα ένα πρωί και αποφάσισα ότι πρέπει να βρω τρόπους, πρέπει να ζήσω, πρέπει να επιβιώσω. Και ναι, με πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά καταφέρνω τα. Ακόμα και σε τούτον το κομμάτι της αυτοσυντήρησης, της καθαριότητας, τούτα όλα, ενώ είχα τον τελευταίο 1,5 χρόνο βοήθεια από το ΣΚΕ Ορμίδια μέσω του Γραφείου Ευημερίας, εδώ και 2 μήνες έχουν κόψει τα λεφτά τους ανθρώπους, δεν τους πληρώνουν και όμως εξακολουθούν να έρχονται αφιλοκερδώς να με βοηθούν. Στερείσαι να οδηγήσεις, στερείσαι να περπατήσεις ελευθέρα στον δρόμο, στερείσαι να δεις τηλεόραση, στερείσαι να μπορέσεις να δούλεψεις με την όραση έναν υπολογιστή, στέρισε να δουλέψεις το κινητό σου τηλέφωνο με την όραση, στέρισε πάρα πολλά πράγματα. Τεράστια πράγματα. Οπότε, ναι, είσαι ελεύθερος φυλακισμένος. Στην προσπάθεια να έχεις ανοιχτή την πόρτα της φυλακής και να προσπαθείς να βγεις, όταν σου εγκλίνει ο άλλος, ναι, σοβαρό το θέμα. Φανταστείτε τον εαυτό σας ή ο καθένας να φανταστεί τον εαυτό του, να μαθαίνει διαφορετικά τα πράγματα μέχρι τα 35 του και μετά τα 35 του να χρειαστεί να μάθει όλα αυτά τα πράγματα ξανά από την αρχή. Αυτό που λέω κάποτε, άμα μιλώ για τον Χρήστο σε κάποιον, είναι όπως είσαι σπίτι σου, κοίταξε γύρω σου, δες όλα τα πράγματα που έχεις στο σπίτι σου, την οικογένεια σου, τα πράγματα που αγόρασες για να κάνεις πιο όμορφο το σπίτι σου, σκέφτου ότι είναι η τελευταία φορά που τα βλέπεις και κλείσε τα μάτια σου. Και μετά να περιγράψεις τα συναισθήματα που νιώθεις, ότι είναι η τελευταία φορά που τα βλέπεις αυτά και μετά κλείνεις τα μάτια σου και δεν τα ξαναβλέπεις. Ο επόμενος αγωνιστικός στόχος του Χρήστου είναι οι Παγκόσμιοι Αγώνες τον Ιούνιο στην Ολλανδία. Ένα ταξίδι που απαιτεί ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος που μπορεί και να ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Γενικά όμως ως αμαία το μεγάλο θέμα πιστεύω είναι η διακίνηση. Ιδιαίτερα με τα άτομα με οπτική αναπηρία. Άρα αν βρούμε έναν τρόπο για να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα με τη διακίνησή τους, πιστεύω αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Υστερεί, θεωρώ. Υστερεί. Θα μπορούσε να βοηθήσει πολλά παραπάνω. Θα μπορούσε να κάνει πράγματα. Εντάξει. Εν έχουν τη βοήθεια που εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να έχουν τούτα τα άτομα. Ο Χρήστος, αντιλαμβάνομαι, προετοιμάζεται για τους Παγκόσμιους Αγώνες. Και ένα θέμα που έθεσε και ο ίδιος είναι η στήριξη που πρέπει να λάβει. Να ήθελα να μου πεις έτσι λίγο την άποψή σου. Αν έχει την ικανότητα να φέρει και πάλι μετάλλιο για την Κύπρο. Εμείς σαν άτομα που είμαστε μαζί του, εμείς πιστεύουμε ότι έχει τις πιθανότητες. Τώρα όσον τη στήριξη, νομίζω δεν έχει τη στήριξη που έπρεπε να έχει. Υπάρχουν ελπίδες να φέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, γι' αυτό και θα ταξιδέψει ξανά στο εξωτερικό από τη νέα χρονιά για να διαγωνιστεί, για να φέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για την Κύπρο μας. Χρήστο μου, έτσι για το τέλος, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι το φως για σένα. Το φως για μένα είναι ένα θείο δώρο για τον κάθε άνθρωπο. Αν
αν μου δοθεί κάποτε να ξαναδώ, τότε θα συνειδητοποιήσω πιο καλά από ό,τι συνειδητοποιώ σήμερα το ότι είναι δύο ξέχωρα πράγματα, η πνευματική όραση και η σαρκική όραση. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Εύχομαι το τούτον το όμορφο, το θείο δώρο που λέγεται ζωή, το ωραίο το ταξίδι, να είναι για όλους μας, μα για όλους μας έναν όμορφο ταξίδι. Ωραίο ταξίδι. Στις Αλφα Μέγα, αυτά τα Χριστούγεννα, όλη η ευτυχία που ονειρεύτηκες βρίσκεται σε αυτό το γιορτινό τραπέζι. Από 3 μέχρι 6 Ιανουαρίου. Φρουτογιαουρτάκια Vita Line 3x200 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, τώρα 1,79. Γάλα σοκολάτας ή μπανάνας Λανίτης Κίντο, 250 ml, 2 τεμάχια, με μόνο 99 cent. Τυρί Tilsit Bergalm, 500 γραμμάρια, 36% φθηνότερα, τώρα 2,99. Cottage Cheese Di Rolo, 225 γραμμάρια, 1,79. Καφέ σε κάψουλες Davidoff, 10 τεμάχια, 40% φθηνότερα, τώρα 2,19. Η Αλφα Μέγα σας εύχονται χρόνια πολλά, χρόνια τώρα. Το τακτοποιούν τώρα, μπορείτε να ανεβείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Θες να σου βάλω λίγο? Ξέρεις τι θέλω? Τι? Να φύγεις από το σπίτι του πατέρα μου. Δέσποινα! Γυναίκα χωρίς όνομα. Καθημερινά στις 7:20 το απόγευμα. Στον Αλφα Κύπρου. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην είσαι χαρούμενη. Ζήσε ανέμελα με τη νέα Pure Color. Τη μόνιμη ενυδατική βαφή τζέλ που δεν τρέχει και δεν λερώνει. Με κάκτο και αλόι. Για λαμπερό, έντονο χρώμα και τον πιο χαρούμενο εαυτό σου. Γιατί η Pure Color σε κάνει χαρούμενη. Νέα Pure Color από τον Σφάτσκο. Αλφανασκόπηση 2018. Αύριο στη 1 το μεσημέρι. Προεδρικές, Κυπριακό, γεωτρήσεις, ένταση. Δολοφονίες, απαγωγές, φυσικές καταστροφές. Όλα όσα συνέβησαν το 2018. Γιατί η νέα χρονιά αρχίζει πάντα με την κληρονομιά της προηγούμενης. Αύριο στη 1 το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Χρήστος Μισός, ο τυφλός τοξοβόλος, ο οποίος σε λίγα 24 ώρα θα τιμηθεί από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου για την προσφορά του. Μακάρι να βρει την στήριξη όχι μόνο σε χειροκροτήματα και αναμνηστικές πλακέτες, αλλά την πραγματική που χρειάζεται για να βγει από την φυλακή στην οποία έχει κλειστεί λόγω της ασθένειάς του. Καλή σας νύχτα!